10 περίπου χιλιάδες Βρετανοί τουρίστες υπολογίζεται ότι βρίσκονται αυτή την ώρα στην Κρήτη και όσοι από αυτούς θα αποφασίσουν να ταξιδέψουν πέραν της σημερινής ημέρας για να επιστρέψουν στη Μεγάλη Βρετανία, θα πρέπει μετά την οδηγία που εκδόθηκε από τη Βρετανική κυβέρνηση να περάσουν το 14ήμερο της καραντίνας στα σπίτια τους. Η εξέλιξη αυτή έχει λάβει την έκταση νέας επίθεσης στον τουρισμό του νησιού, αφού γέννησε ντόμινο εξελίξεων, με την TUI να ανακοινώνει ότι όσες πτήσεις είχαν προγραμματιστεί για την Κρήτη και τα υπόλοιπα 6 ελληνικά νησιά έως τα τέλη του Οκτώβρη, αυτές ακυρώνονται. Υπολογίζουμε ότι είναι γύρω στους 10.000 Βρετανούς αυτή τη στιγμή. Είχαμε γύρω στους 17.000 από ό,τι δίνουν τα στοιχεία τη βδομάδα, τον Αύγουστο. Εάν έχουν μειωθεί βέβαια τώρα το Σεπτέμβριο και υπολογίζουμε ότι είναι γύρω στους 10.000 οι οποίοι θα φύγουν μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Αυτή είναι η κατάσταση. Η TUI ακύρωσε από σήμερα όλες τις πτήσεις όσον αφορά τις αφίξεις, γιατί αυτή είναι η πολιτική τους, όπου σε όσους προορισμούς έγινε καραντίνα στην επιστροφή των επιβατών. Την ίδια ώρα άλλοι tour operators διατηρούν, όπως εξήγησε ο κύριος Βλατάκης, τις πτήσεις τους, ωστόσο κανείς δεν γνωρίζει μετά την οδηγία της Βρετανικής κυβέρνησης πόσοι από όσους είχαν προγραμματίσει τις διακοπές τους από εδώ και στο εξής στην Κρήτη τελικά θα πραγματοποιήσουν τα ταξίδια τους. Η JetTour που μας ενδιαφέρει, από ό,τι μίλησα, θα κρατήσουν το πρόγραμμά τους και θα το διακινδυνεύσουν. Επειδή από ό,τι τους είπα, διότι μίλησα μαζί τους, οι περισσότεροι από ό,τι γνωρίζουμε Βρετανοί εργάζονται από τα σπίτια τους, θα είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι δεν θα τους πειράξει καραντίνα και θα θέλουν και δεν θα τους νοιάζει στην επιστροφή να μείνουν καραντίνα στο σπίτι τους και να εργάζονται από το σπίτι τους. Βέβαια δεν είναι καλό αυτό, δεν είναι σωστό, είναι άδικο. Σήμερα από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου είχαν προγραμματιστεί 16 πτήσεις για αεροδρόμια της Μεγάλης Βρετανίας. Μία ακόμη προσθέθηκε έκτακτα για όσους επιθυμούν να επιστρέψουν χωρίς να χρειαστεί να παραμείνουν σε 14ήμερη καραντίνα, ενώ μία ακόμη πτήση που ήταν προγραμματισμένο να γίνει αργά το βράδυ, άλλαξε ώρα, προκειμένου να φτάσει πριν την αλλαγή της ημέρας στη Μεγάλη Βρετανία, προκειμένου οι ταξιδιώτες να μην αναγκαστούν να παραμείνουν επί 14 ημέρες σε κατοίκον περιορισμό. Έχουμε 17 πτήσεις συνολικά για Βρετανία σήμερα, εκ των οποίων οι 16 ήταν πλήρως προγραμματισμένες. Η μία είναι έκτακτη από ό,τι μου είπανε, γύρω στις 7 ώρα το απόγευμα της British Airways αναχώρηση. Έρχεται άδεια, φεύγει γεμάτη. Οι περισσότερες πτήσεις που έρχονται είναι άδειες ή με πολύ λίγους επιβάτες και φεύγουν γεμάτες. Επίσης, μια πτήση βραδινή αναθεωρήθηκε το πρόγραμμά της από ό,τι ξέρω και μου έχουν πει, λίγο νωρίτερα για να προλάβουν οι επιβάτες να μην μπουν στη δοκιμασία της καραντίνας των 14 ημερών. Για μία ακόμη επίθεση έκαναν λόγο στελέχη του τουρισμού που εξήγησαν ότι τα οριζόντια πρόσθετα μέτρα που ελήφθησαν για το Ηράκλειο και νωρίτερα για τα Χανιά δημιούργησαν χωρίς να υπάρχει βάση μια εικόνα για το νησί χωρίς αυτό να δικαιολογείται από τραγική αύξηση των κρουσμάτων. Θα έπρεπε, εφόσον εχνηλατούν και γνωρίζουν αυτοί που επιστρέφουν θετικοί στη Μεγάλη Βρετανία ότι είναι νεαροί, ότι είναι σε κάποιες περιοχές όπου συγχρωτίζονται και υπάρχει αλόγιστη χρήση αλκοόλ, εκεί έπρεπε να επικεντρωθούν και όχι σε οριζόντια μέτρα και σε δυσφήμιση του προορισμού ότι έχουμε τόσα πολλά κρούσματα. Τέλος πάντων, ελπίζουμε να αναιρεθούν αυτά τα μέτρα και πριν τις 15 του μηνός και να συνεχίσουμε την προσπάθεια αυτή που κάνουμε για να πάμε τη σεζόν μέχρι και τον Οκτώβριο και γιατί όχι τον Νοέμβριο.